σιγά σιγά αφήνουμε πίσω μας τη Λευκωσία, είμαστε καθοδόν για τον Πενταδάχτυλο. Πάμε να καταγράψουμε συγκεκριμένα ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα που συντελούνται στον τόπο μας. Περνώντας το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου και αφήνοντας πίσω την κατεχόμενη Λευκωσία, η καταστροφή αρχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Το ερώτημα που πλανάται προφανώς είναι αν εμείς ήδη γνωρίζουμε την αδυσόπιτη πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Πενταδακτύλου. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, είναι η σημαία της ντροπής. Στα αριστερά μου είναι ο κύριος δρόμος, ο οποίος οδηγεί στο βουνό. Ο μόνος θόρυβος που μπορείς να ακούσεις είναι από τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα σωθικά του. Στο βάθος, όλη η καταστροφή φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Η διαδρομή προς τον Πενταδάκτυλο, η μόνη κίνηση στους δρόμους, προέρχεται από τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα υλικά που βγαίνουν από τα σπλάχνα του. Ο Άλφα βρίσκεται στην καρδιά των παράνομων λατομείων του Πενταδάκτυλου. Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, η οικολογική καταστροφή είναι τεραστίων διαστάσεων και το τοπίο θυμίζει εικόνες άλλου πλανήτη. Ξέρουμε όλοι ότι ο Πενταδάκτυλος είναι μοναδική περιοχή. Πέραν από τη μοναδική ομορφιά, υπάρχουν και σπάνια φυτά και ζωή στην περιοχή. Δεν έχω δει με τα μάτια μου το τι συμβαίνει εκεί, αλλά η πληροφόρηση και οι φωτογραφίες που έχουν έρθει στην αντίληψή μου δείχνουν ότι πρόκειται για μια τεράστια περιβαλλοντική ζημιά και πολύ φοβούμαι ότι με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποκατασταθεί το περιβάλλον και αυτή η οικολογική καταστροφή που έχει ήδη επέλθει στην περιοχή και που συνεχίζει να επέρχεται μέσα από τις συνεχείς αδειοδοτήσεις και λατομεύσεις που παράνομα χορηγούνται από τις κατοχικές αρχές. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι λειτουργούν στην περιοχή του Πενταδακτύλου 36 λατομεία, αρκετά μεγάλος αριθμός. Από αυτά τα 10 Τα 16 είναι λατομεία Χαλικιού, που είναι ο πιο μεγάλος αριθμός εξόρυξης. Τα 10 είναι Μαρμάρου, 7 Πέτρας, 2 Γύψου και 1 που είναι Χαλικιού και Άμμου. Αυτά λαμβάνουν μια πολύ μεγάλη έκταση, 100.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Και βέβαια έχουν μια συνεχή δραστηριότητα στη βάση κανενός κανονισμού. Δηλαδή δεν τηρείται καμία προδιαγραφή από αυτές οι οποίες στηρούνται με βάση τους κανονισμούς και της Κυπριακής Δημοκρατίας και με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες γύρω από την περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν είναι έλλειψη πληροφοριών που υπάρχει. Υπάρχει έλλειψη μέσων για να σταματήσει αυτή η κατάσταση.
Τα κατεχόμενα, δυστυχώς, εκτός των άλλων προεκτάσεων, διαδραματίζεται και εξελίσσεται μια τεράστια οικολογική καταστροφή ανεξέλεκτη. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μόνο η παράνομη λατόμευση η οποία γίνεται χωρίς την οποιαδήποτε περιβαλλοντική μελέτη. Έχουμε δυστυχώς όμως μια έντονη λατομική δραστηριότητα. Δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 16 περιοχές που έχουν λατομευτεί στην περιοχή. Και η λατόμευση είναι και σε πολύ μεγάλη έκταση. Είναι τόσο μεγάλη που φαίνεται ακόμα και από μακριά με γυμνό μάτι. Λατομεία εδώ στον Πενταδάκτυλο λειτουργούσαν και πριν το 1974. Μετά τον πόλεμο, ωστόσο, τα πράγματα έχουν ξεφύγει κατά ανεξέλεκτο τρόπο. Αφορμή για αυτό το οδηπορικό ήταν μια είδηση στον τουρκοκυπριακό τύπο. Περιβαλλοντικές οργανώσεις στα κατεχόμενα διαμαρτύρονταν για τις ανεξέλεκτες λατομεύσεις στον Πενταδάκτυλο. Καθ' υπερβολή, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ σε λίγα χρόνια η Κερίνια θα είναι ορατή από τη Λευκωσία. Διαμαρτυρίες για την περιβαλλοντική καταστροφή του Πενταδακτύλου είχαμε κατά καιρούς και στις ελεύθερες περιοχές. Καθέδρας φυσικά, βαρύγδουπες δηλώσεις, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, αποφάσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και μια περίεργη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενώ διαθέτει κονδύλια για προστασία του περιβάλλοντος, την ίδια ώρα κλείνει τα μάτια στο τι συμβαίνει στην κατεχόμενη ιστορική οροσειρά. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε επί τόπου, να δούμε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Όπως γνωρίζουμε, όντως υπάρχει μια συνεχής εντατική, ανεξέλεκτη, παράνομη λατόμευση μέσα από την οποία συντελείται μια τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Έχουμε κάνει πολλές φορές διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρέμβει, για να σταματήσει αυτή η περιβαλλοντική οικολογική καταστροφή που συντελείται στον Πενταδάκτυλο και θα συνεχίσουμε αυτά τα διαβήματα με στόχο να μπει ένα φρένο σε αυτή την ανεξέλεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την οποία θα βρούμε μπροστά μας στην πορεία. Το μέγεθος της καταστροφής είναι πολύ μεγάλο. Αν σκεφτούμε ότι η πίσω πλευρά του Πενταδακτύλου, όπως τη βλέπουμε εμείς για παράδειγμα από τη Λευκωσία, είναι σχεδόν κούφια. Γιατί υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα, μια συνεχής εξόρυξη και ακόμη αυτά τα οποία κλείνουν σε μια περιοχή δεν γίνεται μια αποκατάσταση. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η περιοχή αυτή με βάση το πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες από το 1998 έχει καταγράψει την αξία της περιοχής του Πενταδακτύλου, η οποία είναι μοναδική και όσον αφορά τους οικοτόπους, όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας, μερικά είδη είναι ενδυμικά, άρα είναι πολύτιμη η περιοχή όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Είχαμε γράψει το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και συζητήθηκε επανειλημμένα μέχρι το 2014. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε συζήτηση. Το θετικό που βγήκε από εκείνη τη σύσκεψη ήταν η δημιουργία αυτής της Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι ότι η Επίτροπος Περιβάλλοντος είχε συγκαλέσει κάποιες συνεδριάσεις, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση από την πλευρά της Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οποιασδήποτε ενέργειες. Έγιναν κάποιες επαφές σε συντονιστικό επίπεδο με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως κάναμε και εμείς με τους ευρωβουλευτές μας και με φίλους από κόμματα ευρωπαϊκά.
πρέπει η κυβέρνηση να κινηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε εκεί που μπορούμε να διασώσουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, ακόμα και στα πλαίσια των διακοινωτικών συνομιλιών, οι οποίες εξελίσσονται, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας συντονισμός, και χωρίς να προβαίνουμε σε οποιαδήποτε αναγνώριση, με τους εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων, ώστε να υπάρξει ένας έλεγχος, μία, αν θέλετε, εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό εγκεκτημένο. Δεν μπορεί η τουρκοκυπριακή πλευρά να ζητά να λαμβάνει τα θετικά της Ευρώπης και την ώρα των υποχρεώσεων να υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Μάλιστα, οι Τουρκοκύπριοι, ο απλός λαός, είμαι βέβαιος και το έχουν εκφράσει και πολλές φορές και με διαδηλώσεις τις οποίες έχουν κάνει στα ακατεχόμενα, ότι και αυτοί θέλουν να υπάρχουν οι σωστές περιβαλλοντικές μελέτες και η εναρμόνιση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αφορά και αυτούς η προστασία του περιβάλλοντος, οπότε μας αφορά και εμάς. Δεν υπάρχει θέμα εθνοτικής προέλευσης η καταστροφή του περιβάλλοντος, αλίμονο να ήταν έτσι. Άρα πρέπει να τεθεί άμεσα στις συνομιλίες από τον Πρόεδρο. Το πλεονέκτημα το οποίο έδιναν ιδιαίτερα στους ιδιώτες που έχτιζαν σπίτια ήταν το γεγονός ότι δεν χρεώνονται ούτε και το φόρος προστιθέμενης αξίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έρχονταν και κυκλοφορούσαν στις περιοχές και εκεί που έχτιζε κάποιος ένα σπίτι έβρισκαν εύκολη πελατεία. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα λατομεία της οροσειράς του πενταδαχτύλου. Όπως μας λέχθηκε, οι εργάτες πιάνουν δουλειά στις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχίζεται για μέρες, μήνες και ολάκερα χρόνια. Οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι περιβαλλοντικές οργανώσεις. The process is the stones come from quarry. You know, the lorries carry them to the plant. And we have a primary crusher, which is a jaw crusher. Then it goes into the secondary crushers, rebound crusher. And then the materials being broken there goes to the screens. Then we separate the materials in the screen to the sizes we want. And the oversized material goes to the sand machine, then the process continues. It's a closed circuit, so whatever the material we don't use or we don't need, we can direct it to the sand machine to obtain some more sand. This is the process. Ο κύριος Μετίν Ούλου την χάνει να είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Λατομείων του Πενταδακτύλου. Όπως αναφέρει στον Αλφα ή όπως υποστηρίζει καλύτερα, τα λατομεία τα οποία λειτουργούν σήμερα εδώ λειτουργούσαν και πριν το 1974. I am the president of the Quarries Association. I also run a quarry for myself. We produce sand and gravel here. Well, the quality is the production is limestone here, and what we produce for the buildings and road making is sand and different types of gravel. And we also produce stones for building wall buildings. In here we have about 15 workers. That's in every quarry you have about 15 or 20 workers
working for us. There are 14 quarries at the moment. It's not more than the past since I think 1992. They didn't give any more permission for quarry business. But what happened was there was some quarries which wasn't active. Well, this kind of business is done all around the world. And what we have to do is we have to try and protect the environment as much as we can, which is what we doing at the moment. But we, as on the north side of the island, we have one disadvantage, which is we have only the mountains is in one row, and the reserve is not below the ground levels, it's above. So whatever you do is always seen. That's one of our disadvantages. It's been banned from our site to sell sand and gravel according to protect your environment. So you cannot export anything from the quarries, nothing at all, not to other countries, not to the south side. So I heard that, I read that in one of our newspapers that someone on your site said that more than half of what we produce in the North Cyprus is exported to your site, but that's not wrong, that's a big lie. Παλαιότερα, όταν είχαμε και την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, πάρα πολλά από τα υλικά, ίσως σχεδόν τα μισά από ό,τι έγραφαν τότε οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες, ήταν λατομικών υλικών το οποίο έφτανε στις ελεύθερες περιοχές, γιατί μέσα από την... μέσα από την απόφαση την οποία υπάρχει και τον κανονισμό για την πράσινη γραμμή, μπορούν να περνούν προϊόντα τα οποία παράγονται στα κατεχόμενα. Τα διαβήματα είναι συνεχή. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα πληροφορία ότι γίνεται μια περαιτέρω καταστροφή, γίνονται διαβήματα προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί προγράμματα στα κατεχόμενα για την προστασία των οικοτόπων ή των περιοχών Natura που δεν είναι ενταγμένες ακόμη, αλλά είναι οι προτινόμενες περιοχές για να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000 και το οποίο έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημασία δηλαδή αυτών των περιοχών. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν θετική στο να δοθούν αυτά τα χρήματα, να γίνει μια προστασία και να υπάρχει και ένας έλεγχος από κάποιο φορέα, τουλάχιστον από τους Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συντονιστές των έργων. Και αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα χρήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και το καθήκον, κατά την άποψή μου, να ελέγχει αν τα χρήματα αυτά διοχετεύονται σωστά και συμβάλλουν πραγματικά στην προστασία της περιοχής. Εμείς εδώ στην Ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθούμε πιστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για θέματα λατόμευσης. Δίνονται άδειες με μεγάλη φιδό, θα έλεγα, εκεί και όπου υπάρχει η ανάγκη για να κατασκευαστούν έργα στον τόπο μας. Συχνά, για παράδειγμα, ακούμε σαν επιχείρημα ότι παρόμοιας έκτασης καταστροφές στο περιβάλλον από λατόμευσης γίνονται και στις ελεύθερες περιοχές. Είναι πάρα πολύ κακό το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, η περιοχή Natura, στον Ακάμα, στην Ανδρολίκου, και αυτή πιέζεται από λατομεύσεις, μεγάλης έκτασης λατομεύσεις. Οι Τούρκοι δεν είναι παλαβοί. Όλα αυτά τα γνωρίζουν και τα προβάλλουν σαν αντεπιχειρήματα. Πέραν από εμάς τους Ευρωβουλευτές, οι οποίοι προσπαθούμε να πιέσουμε μέσω της κατάθεσης ερωτήσεων προς την αρμόδια Επιτροπή, να υπάρξουν πιέσεις, ούτως ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Από τη στιγμή που συζητούμε τώρα για το εμπόριο το οποίο γίνεται μέσω των νόμιμων οδών, αλλά με το οποίο ευνοείται η τουρκοκυπριακή κοινότητα, την ίδια στιγμή θα πρέπει να μπορεί
η Ευρώπη να ασκεί έλεγχο σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναλάβουμε την προμήθεια νοικοδομικών υλικών με αντάλλαγμα το σταμάτημα της λατόμευσης στον πενταδάχτυλο με τιμές οι οποίες δεν είναι και ανταγωνιστικές προς τους Τουρκοκύπριους. Είναι μια ιδέα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το μεγάλο αυτό πρόβλημα της καταστροφής του πενταδάχτυλου, ιδιαίτερα στον κεντρικό πενταδάχτυλο, γιατί δεν είναι μονάχα στον εκεί στο βουνό του πενταδαχτύλου που γίνεται λατόμευση στην οροσυρά του πενταδαχτύλου. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα δύο σημεία που έχουμε εντοπίσει όπου γίνεται εκτεταμένη λατόμευση πάνω στην οροσυρά πενταδαχτύλου. Αλλά ειδικά το βουνό εκεί στο πενταδαχτύλο, λόγω και του συμβολικού χαρακτήρα που έχει η περιοχή, έχουμε περισσότερη ευαισθησία. Βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για να μπορέσουμε να προστατέψουμε και ο πιο σημαντικός σύμμαχος μας σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, όπως έχω πει, συμμετείχαμε και σε κοινή διαδήλωση κατά της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Άκιουγιο με τουρκοκυπριακές οργανώσεις και φορείς. Να τους έχουμε ως συμμάχους ούτως ώστε να πιέσουμε για να σταματήσει αυτό το οποίο συντελείται στα κατεχομένα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε καταφέρει να ενεργοποιήσουμε την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινωνία, γιατί ο πενταδάχτυλος, αντιλαμβάνεστε, είναι κοινή κληρονομιά Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έγιναν κάποιες αντιδράσεις από το σύνδεσμο των βιολόγων Τουρκοκυπρίων, αλλά δεν έγιναν σε τέτοια ανέκταση που να μπορέσουν να σταματήσουν τις λατομεύσεις. Η εισήγηση δική μας είναι να σταματήσει μέσα από την πράσινη, από τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, η εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται ή σχετίζονται με τις λατομεύσεις. Έχουμε καταθέσει αυτή την εισήγηση επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν αυτή η εισήγηση έχει μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή. Δυστυχώς στα κατεχόμενα δεν τηρούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου το περιβάλλον, γι' αυτό τον λόγο και γίνεται αυτό το μεγάλο πάρτι που θα έχετε κι εσείς διαπιστώσει από την επίσκεψή σας. Συνήθως γίνεται μία παρατήρηση προς τις αρχές του ψευδοκράτους από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια γραπτός η απάντηση που έχουμε σε όλες τις επιστολές και σε αυτές που έχουμε στείλει εμείς σαν Γραφείων Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι ότι το πρόβλημα θα επιληθεί με τη λύση του Κυπριακού στο σύνολό του. Ότι το μόνο εργαλείο που υπάρχει από την δική τους πλευρά καθότι δεν ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι να γίνεται μία παρατήρηση. Και βέβαια κάποιος έλεγχος στα χρήματα, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτα βέβαια το που δίνονται τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά εμείς ζητούμε συνεχώς αυστηρότερους ελέγχους όσον αφορά την προστασία των περιοχών οι οποίες εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα. Η αναφορά που γίνεται είναι ότι το περιβαλλοντικό δίκαιο δεν εφαρμόζεται στα κατεχόμενα, επομένως θα μπορούμε να πάρουμε μέτρα όταν λυθεί το Κυπριακό.
Αλλά μέχρι να λυθεί το Κυπριακό, η ζημιά η οποία έχει γίνει είναι τεράστια. Μπορούσα να πάρω μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί την ώρα που δίνεις τα λεφτά, τώρα που κάνεις έργα, μπορούσες να επιβάλλεις έστω και δικούς σου όρους στην εκτέλεση των έργων, είτε με την προέλευση των υλικών, είτε στον τρόπο που γινόνταν τα έργα. Όταν βγαίνεις με τις διαδικασίες των συμβάσεων, μπορείς να απαιτήσεις ό,τι θέλεις. Δεν ήταν ανάγκη να υπάρχει σε ισχύ κάποια νομοθεσία. Με τις τουρκοκυπριακές περιβαλλοντικές οργανώσεις προσπαθούμε να είμαστε σε επικοινωνία σε διάφορα θέματα. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια κλειστή κοινωνία, μια μικρή κοινωνία, μια κοινωνία που εύκολα στοχοποιεί καταστάσεις. Απαγορεύεται η διενέργεια εκδηλώσεων, απαγορεύεται η παρουσία Ελληνοκυπρίων σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στα κατεχόμενα, όπως ξέρετε. Όπως σας είπα και πριν, κάνω και αυτοκριτική και λέω ότι δεν καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε όσες πιθανότητες είχαμε να το κάνουμε, την τουρκοκυπριακή κοινωνία να αντιδράσει σε αυτές τις λατομεύσεις στον πενταδάχτυλο. Εμάς μας συγκινεί το γεγονός αυτό, γιατί ο πενταδάχτυλος έχει έναν συμβολισμό πέρα από τον περιβαλλοντικό του το χαρακτήρα, αλλά φαίνεται ότι αυτή η ευαισθησία, έτσι, η αντίδραση από τους Τουρκοκύπριους δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελεύθερες περιοχές, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, φωτεινών εξαιρέσεων, όταν γίνεται η λατόμευση, όπως είπα πριν, στην Αντρολίγου, πολύ λίγοι αντιδρούν πέραν των περιβαλλοντιστών και των οικολόγων και ιδιαίτερα από την τοπική κοινωνία. Δυστυχώς, ακόμα στις περιοχές μας, η προτεραιότητα του περιβάλλοντος είναι πολύ υποεκτιμημένη, η αξία του περιβάλλοντος. Ζητούμε αυστηρότερον έλεγχο στην διοχέτευση και τη διαχείριση των χρημάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προστασία των περιοχών Natura, γιατί των υποένταξη περιοχών, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή κατεγραμμένες επίσημα, λόγω του ότι δεν ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όμως, οι μόνοι που έχουν εργαλείο πίεσης, οι μόνοι που μπορούν να ασκήσουν πίεση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πληροφορηθεί είτε μέσω του τύπου είτε μέσω των κομμάτων ή των ανακοινώσεων τους ότι εξελίσσονται όλα αυτά τα γεγονότα στα κατεχόμενα, και εμείς αυτόπουλα προχωρήσαμε στη δική μου την περίπτωση. Προχωρήσαμε τρεις φορές, υποβάλαμε ερωτήματα προς την αρμόδια επιτροπή, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα μέτρο πίεσης όταν υποβληθεί μια ερώτηση, τουλάχιστον να ενεργοποιηθούν κάποιοι παράγοντες, ελπίζοντας ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. Σταματήσει αυτό μόνο με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει αυτό. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε κάνει αρκετά διαβήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίζουμε να προβαίνουμε σε αυτά τα διαβήματα, ευελπιστώντας ότι θα μπει ένας φραγμός σε αυτή την οικολογική καταστροφή που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Πενταδαχτύλου. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας. Έχουμε σκοπό και με αυτήν την πρωτοβουλία του Αλφα Κύπρου, που έχει ξαναδείξει το θέμα, την προσπάθεια που γίνεται, να ξαναφέρουμε το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος το Σεπτέμβριο, που θα ξανανοίξει η Βουλή. Και μάλιστα σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να οργανώσουμε και μία επίσκεψη στην Κύπρο ευρωβουλευτών, σε συνεργασία και με τον κύριο Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή,
για να πάνε από κοντά να δουν τη μεγάλη καταστροφή που γίνεται στον Πενταδάχτυλο από τις ανεξέλεκτες λατομεύσεις. Και βέβαια να πούμε ότι η περιοχή αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000. Όταν υπάρχει πληροφορία ότι γίνεται μια καταστροφή, γίνεται μια ενημέρωση προς όλους τους φορείς για να γίνονται τα διαβήματα την ίδια ώρα και στιγμή με σωστά επιχειρήματα από όλους τους φορείς και να μην είναι μεμονωμένα. Για να έχουμε και μια ενημέρωση και η προσπάθεια να αποδίδει περισσότερο. Πρέπει να πω ότι οι ευρωβουλευτές μας έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, επανελειμμένα έχουν γράψει ερωτήσεις, έχουν λάβει απαντήσεις και για το σύνολο του προβλήματος αλλά και μεμονωμένα για συγκεκριμένες περιοχές, για τον έλεγχο σε σχέση με τα χρήματα και τα κόμματα και οι οικολογικές οργανώσεις. Γίνονται διαβήματα συνεχώς, όμως υπάρχει μία αδυναμία ελέγχου και ναι, κατά τη δική μου άποψη δεν υπάρχει η θέληση την οποία εμείς θα θέλαμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν πράξαμε όσα θα έπρεπε να γίνουν για αυτό το θέμα σαν ως Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε ως Βουλή των Αντιπροσώπων, παρά το γεγονός ότι το θέμα είναι και γραμμένο από πάρα πολλά χρόνια στη Βουλή και έχει συζητηθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα στον τομέα αυτών και προς την κατεύθυνση της προβολής του θέματος στο διεθνή τομέα, στον ευρωπαϊκό τομέα, στις σχέσεις που έχει το Κυπριακό Κοινοβούλιο με ευρωπαϊκά κοινοβούλια και ιδιαίτερα με την περιβαλλοντική της επιτροπές, αλλά και σε ό,τι αφορά και με τη χρησιμοποίηση, αξιοποίηση των ευρωβουλευτών μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Ξέρω ότι υπήρξαν διάφορες διαμαρτυρίες από διάφορους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην Ευρωβουλή. Αλλά για μένα, αν θέλαμε να βάλουμε περιορισμούς στη λατόμευση, μπορούσαμε να έχουμε πιο πολλές απαιτήσεις για τα υλικά τα οποία έφταναν από τα κατεχόμενα στις ελευθερίες περιοχές. Το γεγονός ότι δεν το κάναμε αυτόν σήμαινε ότι μπορούσε η λατόμευση να συνεχίζει χωρίς κανέναν έλεγχο. Νιώθω ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε και επιπλέον προβλήματα και στην Κυπριακή βιομηχανία, αλλά επαναλαμβάνω, είχαμε και τα θέματα της ασφάλειας των υλικών, της πιστοποίησης της ενεργειακής και όλα αυτά τα επιπλέον, τα οποία μαζί με το γεγονός ότι δεν έπαιρνε το φόρο προστιθέμενης αξίας η κυβέρνηση, θα μπορούσε κάποιος να τα κοιτάξει, να τα δει. Τα λέγαν πολλοί και εγώ τότε όταν ήμουν επίτροπος, αλλά δεν είχαμε την ανταπόκριση την οποία περίμενα. Αυτό που επισημαίνεται από όλους λοιπόν, πολιτεία, αρμόδιους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι ότι το έγκλημα που συντελείται στον Πενταδάχτυλο πρέπει να σταματήσει. Ευθύνες προφανώς υπάρχουν και σε εμάς τους ιδίους. Για αρκετά χρόνια και ειδικά την περίοδο του οικοδομικού οργασμού επιλέγαμε να γλιτώσουμε μερικά χρήματα αγοράζοντας οικοδομικά υλικά από τα κατεχόμενα, εκθρέφοντας ένα τέρας που λυσαλέα κατασπαράζει το αγαπημένο βουνό των κάστρων και των θρύλων, θυσιάζοντας όμως την ουσία, μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές της Κύπρου μας. Ωστόσο, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας είναι και τώρα ενωμένοι να βρούμε λύσεις για να σταματήσει το έγκλημα. Εμείς, ως άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας, θελήσαμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από αυτό το οδηπορικό. Μητέρα, αν το βρεις βαρύ το γράμμα μου, είναι που σκύβει απάνω του πενταδάχτυλος φορτωμένος Τούρκο. Αν το βρεις ασήκωτο,
είναι που γονατίζει απάνω το πενταδάκτυλος φορτωμένος Τούρκο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πενταδάκτυλος μητέρα. Στο κάτω-κάτω, το μόρφου δεν το βλέπουμε. Στο κάτω-κάτω, τη γερίνια δεν τη βλέπουμε. Την αμόχωστο δεν τη βλέπουμε. Όμως αυτός είναι εκεί απέναντί μας. Όμως αυτός είναι διαρκώς εκεί απέναντί μας. Και μας κοιτάζει. Και μας κοιτάζει με έναν τρόπο.